Πάμε και στη Μίνα Καραμίτρου, γιατί είναι στο κόκκινο αντιτρομοκρατική και η Μίνα. Έχουν μάλιστα πλώσει ένα μεγάλο δίχτυ ασφαλείας γύρω από τη Νέα Φιλαδέλφεια για την αποφυγή ακόμα και τρομοκρατικού χτυπήματος. Ναι, και μιλάμε για ένα δίκτυ ασφαλείας που είναι από τα πιο αυστηρά. Μην ξεχνάμε ότι τα βλέμματα όλης της Ευρώπης θα είναι αύριο στραμμένα στην χώρα μας. Έτσι λοιπόν, Αντιτρομοκρατική και Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα έλεγα ότι είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Europol, όσο και με τις υπόλοιπες αντίστοιχες διαβαθμισμένες υπηρεσίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών για ανταλλαγή πληροφοριών και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις σε πραγματικό χρόνο. Ήδη μάλιστα θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει μια πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών για πρόσωπα τα οποία θα φτάσουν στη χώρα μας, για πρόσωπα τα οποία είναι στην χώρα μας, και αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα διαρκέσει μέχρι και αύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Τώρα, Αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ, καθώς επίσης και Κρατική Ασφάλεια, θέλω να σας πω ότι σύσσωμη θα βρίσκεται αύριο στο γήπεδο και μάλιστα θα βρίσκεται μέχρι να αποχωρήσει και ο τελευταίος και ίσως και 2 ώρες μετά τη λήξη του αγώνα. Ναι, υπάρχει μεγάλος φόβος ότι ενδεχομένως κάποιοι να επιχειρήσουν κάποιες έκνομες ενέργειες. Ξαναλέω και αυτό γιατί όλα τα βλέμματα αύριο της Ευρώπης θα είναι στραμμένα στην χώρα μας. Ενώ θέλω εδώ να θυμίσω ότι ήδη έχει απαγορευτεί οποιαδήποτε συγκέντρωση σε σημεία γύρω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν μέτρα μόνο εκεί. Θέλω να σας πω ότι μέτρα ασφαλείας Αντιτρομοκρατικής και ΕΥΠ υπάρχουν σε όλη την Αττική αύριο, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και ένα μεγάλο δίκτυο πληροφοριοδοτών στη χώρα μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.